Καλημέρα, καλημέρα σε κρατές. Ξέρουμε ότι τρέχετε πολύ εκεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ετοιμάζεστε και λογικό είναι για την επόμενη μέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Έτσι είναι, πράγματι δεν θα είναι καθόλου εύκολη και νομίζω μπορεί, το διαβλέπει αυτό καλά όποιος παρατηρεί τι ακριβώς έχει συμβεί στη χώρα και τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα από μια κυβέρνηση η οποία νομίζω αδιαφορεί για το τι αφήνει πίσω της. Mm-hmm. Είστε για αυτούς δηλαδή που θα πείτε ότι παραλάβατε καμένη γη. Κοιτάξτε λίγο, αυτό περί καμένης γης το οποίο υπήρχε παλαιότερα και μέχρι ενός βαθμού ήταν δικαιολογημένο γιατί κανείς δεν ήξερε την κατάσταση της χώρας και τις υποχρεώσεις της έτσι με ευκρινή τρόπο. Τώρα δεν μπορεί να το πει εύκολα κάποιος, γιατί όντως ξέρουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά βλέπουμε, και αυτό δικαιούμαστε να το πούμε, ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και σε οικονομικό αλλά και σε θεσμικό αξιακό επίπεδο, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα για την επόμενη μέρα και πρέπει να πουλώσουμε πληγές. Πληγές σε σχέση όχι τόσο και μόνο με την ουσία της πολιτικής που ασκήθηκε, όσο και με το ύφος και το ήθος αυτής της πολιτικής, το οποίο πρέπει να το αποκαταστήσουμε γρήγορα, γιατί ξέρετε, αν δεν υπάρχει η αξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού και η εμπιστοσύνη με το εκλογικό σώμα, καμιά μεταρρύθμιση, καμιά προσπάθεια δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω και πόσο εύκολη θα σας κάνει την μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, τι αντιπολίτευση θα κάνει, τι είδους αντιπολίτευση θα κάνει. Θα ξαναβγεί στα πεζοδρόμια, θα αρχίσει να φωνάζει όταν πάει να γίνει μια μεταρρύθμιση. Τι περιμένετε εσείς? Να σας πω λίγο το εξής. Εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο έγκλημα μέσα σε εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό έγκλημα, mm-hmm. το ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική δυνατότητα στη χώρα να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία να συνηγορεί και να υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις και να την καλεί να τις ολοκληρώσει. Πότε άλλοτε, ας πούμε, λέω την περίπτωση του ελληνικού, έχω μια αντιπολίτευση που εγκαλεί την κυβέρνηση γιατί την καθυστερεί. Σκεφτείτε σε όλες τις άλλες προηγούμενες έτσι επενδύσεις σε αυτού του επίπεδου, επιχείρησε να κάνει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, τι αντιπαλότητα υπήρξε, τι προσπάθεια να σταματήσει κάτι τέτοιο. Αυτή λοιπόν η φοβερή ευκαιρία που υπήρχε για μια κυβέρνηση, αν πίστευε στις επενδύσεις, αν πίστευε στην ιδιωτική οικονομία, που αποδείχθηκε ότι δεν πιστεύει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή η οποία χάθηκε. Επίσης να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση την έκανε με όσο πιο υπεύθυνο τρόπο μπορούσε, ψηφίζοντας μέρος των νομοσχεδίων, ολόκληρα νομοσχέδια. Έχουμε ψηφίσει περίπου το 30% των νομοθετημάτων που ήρθαν στη Βουλή. Όσα θεωρούμε ότι είναι για το καλό του πολίτη, όσα θεωρούμε ότι έχουν φιλοεπαιδευτική, φιλοαναπτυξιακή προοπτική και κατεύθυνση μεταρρυθμιστική, τα ψηφίσαμε. Είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω όμως στους ακροατές σας ότι τα 2,5 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ψήφισε μόνο δύο πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ξέρετε ποια ήταν αυτά? Ψήφισε μια τροπολογία για να μπορεί ο καταδικαστής για τρομοκρατία Ρωμανός να διευκολυνθεί στις σπουδές του από τις φυλακές όπου ήταν και ψήφισε και κάποιες διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών. Όταν φέραμε τη μείωση του ΦΠΑ από το 23 στο 13, όταν φέραμε τη μείωση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, όταν φέραμε τις 100 δόσεις, φέραμε και εμείς 100 δόσεις, δεν τις υπερψήφισε, είναι φοβερό αυτό. Και νομίζω ότι όλο αυτό που ο κόσμος πια έχει την πλήρη εικόνα και το είδε, θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι συντριπτικό, θεωρώ εγώ, για την επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία των πολιτικών αυτών. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε εισαγωγικά δεν θα πρέπει να συζητάμε. Αυτό που θα πρέπει να συζητάμε από εδώ και πέρα, με εσάς που φαίνεται ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, είναι πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι τα πράγματα. Για παράδειγμα, λέμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί ακούμε τον κύριο Τσίπρα να θυμήθηκε ξαφνικά τις επενδύσεις. Και λέγαμε και από το πρωί και χθες ότι στο ελληνικό δεν μπήκε μπουλντόζα εδώ και 4,5 χρόνια. Και θα γίνονταν 70.000 νέες θέσεις εργασίας από αυτή την επένδυση. Πόσο εύκολο θα είναι σε αυτό το επίπεδο η διακυβέρνηση, πόσο εύκολη θα είναι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Θα ξαναβγεί δηλαδή ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στα κάγκελα? Εσείς πώς το περιμένετε αυτό? Γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα ποια είναι η διαφορά όμως με ό,τι συνέβαινε προηγούμενα. Πρώτα να πω για το ελληνικό ότι δεν είναι απλά μια πολύ μεγάλη επένδυση η οποία πραγματικά θα έδινε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα έδινε μεγάλες εισφορές στα ταμεία μας, θα εισέρανε εισφορές στα ταμεία μας. Είναι και ότι σε ένα εμβληματικό επίπεδο mm-hmm. θα έδειχνε ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και πλέον είναι ελκυστικός προορισμός για τέτοιου είδους επενδύσεις σε έναν ποιοτικό τουρισμό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ποια είναι η διαφορά? Παλαιότερα είχαμε την χωρίς επιχειρήματα αντίδραση σε τέτοια ζητήματα. Τώρα όμως πιστεύω ότι και μια στήριξη ενός μέρους της κοινωνίας, μάλλον μια πάθεια ενός μέρους της κοινωνίας, η οποία προβληματιζόταν αν είναι σωστό, αν είναι λάθος,
Νομίζω ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μας βοήθησε όλους να καταλάβουμε και να δούμε ότι ο δρόμος για την ανάπτυξη και για τη χώρα μας, όπως και για κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, είναι μέσα από την ιδιωτική οικονομία και τις επενδύσεις. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν κατάφερε τίποτε με άλλον τρόπο. Σε αυτό λοιπόν, επειδή πλέον δεν έχει να κάνει απλά με το να διασωθούν κάποιες πολιτικές καριέρες ή να βρουν κάποια επιχειρήματα κάποιοι που δεν έχουν, αφορά τον κόσμο, αφορά την κοινωνία, αφορά τον καθένα μας το να προχωρήσουν αυτές τις επενδύσεις. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι τόσο απόλυτος ο τρόπος που θα καταδικαστούν οι πολιτικές αυτές της κυβέρνησης όπως εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, που δεν θα τολμήσει να αντιδράσει κανείς σε ό,τι πραγματικά είναι προς το συμφέρον της οικονομίας μας, αλλά προς το συμφέρον των πολιτών, για να μπορούμε να έχουμε και τους μισθούς και τις συντάξεις και το κοινωνικό κράτος το οποίο όλοι ζητούμε. Όποιος εμποδίζει οτιδήποτε είναι καλό για την αύξηση της οικονομίας μας και γίνεται με μέτρο, με πρόγραμμα, με κανόνες, είναι τελικά εχθρός του λαού. Ο λαός λοιπόν δοκίμασε και κάποιες άλλες τρίτες λύσεις όπως φαινόταν ότι υπάρχουν και στο μυαλό κάποιον μπορεί καλόπιστα να πίστεψαν ότι μπορεί να υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα, ένας άλλος δρόμος. Κατάλαβαν όλοι ότι ο δρόμος, δεν θα τον ανακαλύψουμε στην Ελλάδα, είναι ένας, είναι συγκεκριμένος. Είναι η ανάπτυξη, είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι η αύξηση του πλούτου της χώρας. Χωρίς την αύξηση του πλούτου δεν μπορεί να κάνεις ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε να κάνεις ανακατανομή του πλούτου εκεί που χρειάζεται να την κάνεις. Και φυσικά τελευταία στιγμή, λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή, είχαμε και το θέμα με τις μετατάξεις, με τα ρουσφέτια, με όλο αυτό το τεράστιο σάλο που προκλήθηκε, που προκάλεσε και την παρέτηση της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου. Και είχαμε και τον κύριο Βούτση, ο οποίος λέει τώρα ότι κάναμε λάθος το θέμα των μετατάξεων. Θα μπορούσαμε, λέει, να τα αφήσουμε για αργότερα. Γιατί η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, όπως είπα, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Με αυτά τώρα τι γίνεται, κύριε Γιωργαντά, γιατί είστε και τομεάρχης διοικητικής ανασυγκρότησης, αν δεν κάνω λάθος. Θα ελεγχθούν όλες αυτές οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής? Υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Πριν πάμε και δούμε το ηθικό ή το ανήθικο μιας μετάταξης, η οποία γίνεται τρεις μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών, και ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί ότι η κυβέρνησή του δεν νομιμοποιείται πλέον γιατί δεν έχει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, άρα είναι ιονή μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, πρέπει να δούμε κάτι άλλο που νομίζω πρέπει να το βλέπουμε σε κάθε τέτοια κίνηση και επιλογή. Υπάρχει η ανάγκη για αυτές τις μετατάξεις? Υπάρχει δηλαδή έλλειψη προσωπικού στη Βουλή, στους συγκεκριμένους τομείς του μετατάξεων? Πολύ καλό ερώτημα. Πολύ καλό. Αν τα ξεκινήσουμε από αυτό, ξέρετε, και μετά να μπούμε και να δούμε τον τρόπο με τον τρόπο. Γιατί εγώ αν έβλεπα την αναγκαιότητα, που δεν τη βλέπω, και είμαι σίγουρος ότι κανείς από τον ελληνικό λαό δεν βλέπει αυτή την αναγκαιότητα, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη Βουλή, τότε μπορούσα να δικαιολογήσω ίσως και το χρόνο. Επειδή λοιπόν αυτή η αναγκαιότητα δεν υπάρχει, και δυστυχώς ούτε ο πρόεδρος της Βουλής μπήκε στον κόπο να απαντήσει για την αναγκαιότητα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Και μετά να πάμε και στα πρόσωπα τα οποία επιλέγησαν, οι συγγενείς, οι φίλοι, και η διαδικασία και ο χρόνος τον οποίο έγινε σε μια κυβέρνηση η οποία στήθηκαν πολιτικές καριέρες επάνω στο δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Δεν υπάρχει ηθικό και ανήθικο ως χαρακτηρισμός ενός πολιτικού προσωπικού. Υπάρχουν οι πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τελικώς τον καθένα. Σε αυτές τις πράξεις και με αυτές τις επιλογές και με το ύφος και το είδος της πολιτικής θα αξιολογηθούμε και θα κριθούμε και εμείς αύριο. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα ξαναζήσουμε αυτά τα παράδεκτα που ζήσαμε, γιατί σε αυτά υπήρχε μια στήριξη και μια κάλυψη από το ίδιο το Μαξιμού. Ξέρετε, κύριε Γιωργαντά, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην έχει τάξει σε εισαγωγικά πολλά. Ο κόσμος όμως περιμένει πολλά και περιμένει γρήγορα. Έχει χάσει την υπομονή του. Αυτό πώς είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε? Ο κόσμος περιμένει μια κανονικότητα, μια αλήθεια, μια διαφάνεια. Και επειδή αυτοί είναι γενικοί κανόνες και αξίες οι οποίες διέπουν και τον πρόεδρό μας και όλο το πολιτικό προσωπικό που θα κληθεί να υπηρετήσει υποχρεωτικά με αυτούς τους κανόνες, να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα στη Νέα Δημοκρατία για όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που πρέπει να ενισχυθεί, και νομίζω ότι ο κόσμος πολύ γρήγορα θα δει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν πηγαίνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Η Νέα Δημοκρατία έχει για πρώτη φορά, είχε το χρόνο, είχε τη δυνατότητα, είχε την θέληση να κάνει ένα τόσο αναλυτικό πρόγραμμα, τόσο ξεκάθαρο και συγχρόνως τόσο φιλοαναπτυξιακό. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Αν δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης οι οποίοι είναι αναγκαίοι, δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε τίποτα άλλο και θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν μπορεί μια χώρα που βγήκε από πρόγραμμα
να είναι με την ανάπτυξη κοντά στον 1,5%, με αυτόν τον ανεμικό ρυθμό ανάπτυξη, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει να υπουλωθούν και οι πληγές από την περίοδο της κρίσης, αλλά να απελπιστεί και ο καθένας και σε κάτι καλύτερο για την επόμενη μέρα. Νομίζω λοιπόν ότι με κύριο πυλώνα την οικονομία και με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε αναγγείλουμε, θα δοθεί ο χώρος εκείνος που χρειάζεται ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Έλληνας επαγγελματίας ελεύθερος, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας παραγωγός να αναπτυχθεί χωρίς να έχει το κράτος από πάνω να του παίρνει το 85% των εισοδημάτων του, να του δώσει το χώρο εκείνο που πρέπει να αναπτυχθεί και είναι σίγουρο ότι τελικά θα είναι κερδισμένοι όλοι μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Και καλό είναι, αφού πρέπει και ο πολίτης να ενημερώνεται, μιας που πλέον ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, στο site σας, στη Νέα Δημοκρατία, να ανεβάσετε και το πρόγραμμα, τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας επί συγκεκριμένου τώρα προεκλογικά, για να μπορέσει και ο πολίτης να δει συγκεκριμένα τι τον αφορά. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι αγρότης, όπως είπατε, είναι μισθωτός, είναι άνεργος, να δει επί συγκεκριμένου τι προβλέπετε στο πρόγραμμά σας γι' αυτό. Είναι ανεβασμένο και νομίζω ότι είναι από πρόγραμμα. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχει επικαιροποιηθεί κάποιες τιμές, αλλά νομίζω έχουν ακουστεί έτσι αρκετά πράγματα. Κοιτάξτε, η ανάλυση δεν μπορεί να φτάνει βέβαια σε επίπεδο συγκεκριμένων πράξεων και παρεμβάσεων, αλλά οι κατευθύνσεις δίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να πω έτσι ένα σημαντικό για μένα, είναι ότι η πρόταση, ας πούμε, για την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία ξέρετε πόσα επαγγέλματα συνοδεύει, η πρότασή μας για την κατάργηση του ΦΠΑ σε κάθε εργασία η οποία σχετίζεται με την οικοδομική δραστηριότητα, μαζί με άλλα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια επανεκκίνηση στην οικοδομική δραστηριότητα. Σε όλα, αυτό το στο οποίο αποβλέπουμε είναι στην ελάφρυνση του Έλληνα φορολογούμενου, έτσι ώστε να δει το χρόνο να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και τελικά μέσα από το μεγάλωμα από το αντικείμενο το οποίο θα μεγαλώσει τον τζίρο του, είναι που θα έρθει και το κέρδος στη χώρα μας. Κύριε Γεωργαντά, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο από εδώ και πέρα. Έχετε ένα μήνα δύσκολο όλοι οι υποψήφοι. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε ο προεκλογικός αγώνας να γίνει σε πολιτισμένο κλίμα για όλους. Να γίνει με επιχειρήματα και όχι με λαϊκισμό. Ξέρετε, το πληρώσαμε το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι η υπεραπλούστευση των προβλημάτων. Δεν υπάρχουν υπεραπλουστευμένες λύσεις και ούτε εύκολες λύσεις. Θέλουν δουλειά, θέλουν πρόγραμμα, θέλουν σχεδιασμό και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πολύ όρημα, πολύ ψύχρεμα θα τοποθετηθεί στις εκλογές και θα αποδοκιμάσει πολιτικές και πρακτικές και στην ουσία και στο ύφος και το ήθος, το οποίο δυστυχώς κράτησαν τη χώρα 4,5 τώρα χρόνια πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργαντά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα μου.